στην κυρία Εισαγγελέα Ανηλίκων το αίτημά μας για την ανάληψη της αποκλειστικής επιμέλειας της μικρής Λιβύας από τη μητέρα της Καρολάιν, την κυρία Σούζαν. Πληροφορηθήκαμε ότι οι εκθέσεις των κοινωνικών λειτουργών, κυρίως από την Αλόνισο, είναι θετικές. Εκθέσαμε στην κυρία Εισαγγελέα πραγματικά περιστατικά και επιστημονικές απόψεις ειδικών ψυχιάτρων, οι οποίοι συνηγορούν στην άποψη ότι θα πρέπει να ανατεθεί η επιμέλεια στην μητέρα της Καρολίνας, που είναι καταλληλότερο περιβάλλον. Προσθέσαμε και κάποια στοιχεία στην κυρία Εισαγγελέα, εκθέσαμε τις απόψεις μας. Τονίσαμε ότι το παιδί αυτό στη Μένα Αθήνα θα είναι η κόρη του δολοφόνου, στη Δε Αλόνισο θα είναι το κοριτσάκι της μανούλας του, της Καρολάιν, γιατί τη λατρεύουν και όλος ο κοινωνικός περίγυρος θα το στηρίξει. Η μητέρα είναι πρόθυμη, η Σουζάνα εννοώ, είναι πρόθυμη να δεχθεί τη βοήθεια ειδικών που χρειάζεται, διότι ειλικρινά σας λέω, συγκλονίστηκα όταν διάβασα την έκθεση της κυρίας Ιγουμενάκη που καταθέσαμε στην κυρία Εισαγγελέα, ότι παρόλο ότι είναι μικρή, δηλαδή ηλικίας ενός έτους περίπου όταν έγινε το περιστατικό, τα νεογνά από 6 μηνών σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες αποθηκεύουν εμπειρίες βίας, ιδίως όταν πρόκειται περί ενδοοικογενειακής βίας. Αναμένουμε τη διάταξη της κυρίας Αγγελέως, η οποία θα εκδοθεί ή αύριο ή την Δευτέρα όπως μας πληροφόρησε, ώστε να ακολουθήσουμε τη διάταξή της. Κύριε Χαρμάνη, οι σχέσεις των δύο οικογενειών πλέον έχουν μιλήσει, μας είχατε πει ότι είναι καλές. Έχουν μιλήσει, δηλαδή, η μητέρα του πιλότου και η μητέρα της Καρολάιν μεταξύ τους. Μέχρι χθες το βράδυ μιλούσαν σε καλό πνεύμα, αλλά επέμενε ότι κάθε μία πλευρά στις απόψεις. Βεβαίως, εμείς πληροφορηθήκαμε ότι η κυρία, η μητέρα του Μπάμπη, δεν είχε καλές σχέσεις με τον Μπάμπη, και όταν πήρε τον μωρό στην αγκαλιά την ημέρα του φόνου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που αγκαλιάζει το παιδί. Μάλιστα. Ανάλογο αίτημα δηλαδή θα υποβληθεί από την οικογένεια. Έχει υποβληθεί ήδη από την οικογένεια από το πρωί, από ό,τι πληροφορείται η κυρία Εισαγγελέα. Θα τα αξιολογήσει η κυρία Εισαγγελέα. Γνωρίζει, δεν υπάρχουν εδώ πείσματα, δεν υπάρχουν γυνάτια. Υπάρχει ένα μωρό, ιδιαίτερο μωρό, και το συμφέρον αυτού του παιδιού πρέπει να διαφυλαχθεί.